πρωτοβουλία ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, όλων των φορέων για να μην χαθεί το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Ανέλαβε η κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής. Θα συζητήσουμε τώρα για την πρωτοβουλία αυτή που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον με τον πρώην Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Λευτέριο Ανίδη, ο οποίος βρίσκεται μπροστά προκειμένου να ενημερώσει τους φορείς. Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Καλησπέρα. Εγώ σας ευχαριστώ. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτήν την πρωτοβουλία και να κάνουμε αρχικά ένα flashback. Τι είναι αυτό το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης? Ακούνε οι πολίτες να έχουν μία εικόνα πόσα είναι τα χρήματα και τι ακριβώς θέλουμε από αυτό το Ταμείο. Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι μια πρωτοβουλία, το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, γιατί υπάρχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία. Το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θεσμοθετήθηκε το 2018 μετά από πρωτοβουλία που ανέλαβαν το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων. Ουσιαστικά ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε βέβαια από το Δήμο Κοζάνης. Ξεκινήσαμε το 2016 να το διεκδικούμε. Το θέσαμε τότε υπόψη του τότε Υπουργού, του κυρίου Σκουρλέτη. Δυστυχώς δεν βρήκαμε ανταπόκριση. Όμως νομίζω ότι υπήρχε μια συντονισμένη προσπάθεια των αυτοδιοικητικών της περιοχής, του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων και του Περιφερειάρχη, και νομίζω εκμεταλλευτήκαμε και τις στιγμές και τις συγκυρίες και νομίζω ότι πετύχαμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την περιοχή. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Κάθε χρόνο το Υπουργείο βγάζει μια απόφαση με την οποία κάνει μια κατανομή των εσόδων που έρχονται από τις δημοπρασίες διοξιδίου του άνθρακα, των δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό είναι ένα ποσό το οποίο κυμαίνεται κάθε χρόνο και είναι αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια. Θεωρήσαμε δίκαιο τότε, αυτή ήταν η βασική σκέψη, ένα μέρος αυτών των χρημάτων, που είναι ένας περιβαλλοντικός φόρος αυτός, να χρηματοδοτήσει την έργα μετάβασης και προσαρμογής για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Το 2018 η κοινή και όλα αυτά, κύριε Ιωαννίδη, μου επιτρέπετε. Κύριε Ιωαννίδη, μου επιτρέπετε, και όλα αυτά τα χρήματα τα εξασφαλίσατε πριν βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ανακοινώσει για πλήρη απολιγνητοποίηση της περιοχής? Κυρία Μαρκοπούλου, νομίζω ότι μπορεί ο καθένας να θυμηθεί τις προσπάθειες που είχαμε κάνει στο Δήμο Κοζάνης, που είχα κάνει εγώ ως Δήμαρχος, να μιλάω και να προσπαθώ και να δουλεύω και να δουλεύουμε για τα ζητήματα της μετάβασης και της απολιγνητοποίησης πολύ πριν το 19. Ας τα θυμίζουμε όμως, κύριε Ιωαννίδη, κύριε Ιωαννίδη, κύριε Δήμαρχε, ας τα θυμίζουμε λίγο. Ας τα θυμίζουμε λίγο όλα αυτά, για όσους έχουν κοντή μνήμη. Για όσους έχουν κοντή μνήμη. Γιατί πραγματικά έγινε μια κίνηση τότε, προκειμένου να δώσετε περισσότερα στην περιοχή και να μιλήσετε και για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που κανένας δεν ήξερε τότε τι θα γίνει. Απλά να ολοκληρώσω λέγοντας ότι για το 18 και το 19 η κατανομή ήταν 6%, που αυτό σημαίνει σε λεφτά κοντά στα 35 εκατομμύρια. Για το 2020 ο κύριος Φετιδάκης το μείωσε στο 1%. Και τώρα αναμένουμε την υπουργική απόφαση του κυρίου Σκρέκα για την κατανομή του 2021. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι γύρω από αυτά τα χρήματα ρίζουν πολύ και διάφορα συμφέροντα. Είτε είναι οι βιομηχανοί, είτε είναι επιχειρήσεις στον ΑΠΕ, γιατί είχαμε το δοτήτη το έλλειμμα του ΕΛΑΠΕ. Φέτος θα χρηματοδοτηθεί και το Ταμείο Μετάβασης για την προστασία από την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Και μάλιστα προβλέπεται ένα πολύ μεγάλο κονδύλι. Θα είναι τραγικό λάθος και πολιτικά και οικονομικά να μειωθεί για άλλη μια χρονιά το ποσοστό αυτό κάτω από το 6%. Κάτω από το 6%. Και επειδή αναμένεται από μέρα σε μέρα, ίσως από ώρα σε ώρα, αυτή η κοινωνική απόφαση, κυρία Μαρκοπούλου, εγώ προσωπικά μίλησα τόσο με τον Περιφερειάρχη όσο με τον κύριο Μαλούτα, αλλά και με τους βουλευτές της περιοχής και τους πέντε προσωπικά, και τους ενημέρωσα για το γεγονός αυτό, για τους κινδύνους που υπάρχουν και κυρίως για την ανάγκη να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια απέναντι στον κύριο Σκρέκα, ούτως ώστε να μην θυσιαστεί για άλλη μια χρονιά στο σκοπό οποιονδήποτε σκοπιμοτήτων και προτεραιοτήτων άλλων για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη. Θα είναι τραγικό λάθος. Η περιοχή τα έχει ανάγκη αυτά τα χρήματα. Έχουν μπροστά μας μια δεκαετία πάρα πολύ δύσκολη, που απαιτούνται πόρια δημόσιες αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις. Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε το Πράσινο Ταμείο Χρηματοδότηση μέσω ενός προγράμματος των επιχειρήσεων που πλήττονται από την απολυμνητοποίηση. Χθες, προχθές, είδαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο
τις δράσεις, με αναπτύσσονται δράσεις κυκλικής οικονομίας και άλλα πολλά μπορούν να γίνουν. Όλα αυτά είναι λεφτά που έρχονται στην περιοχή από αυτό το ταμείο. Δεν είναι κάτι που θα γίνει στο μακρινό μέλλον, δεν είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία, είναι κάτι για το οποίο υφίσταται και για το οποίο μιλάμε. Mm. Και για το οποίο κεγόμαστε. Και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ειδικής Μετάβασης δεν επαρκούν για να χρηματοδοτήσουν μια πραγματικά δίκαιη μετάβαση. Άρα κάθε ευρώ μετράει και επειδή μια φορά πιαστήκαμε στον ύπνο πέρυσι, όπου το 5% έγινε 1%, το 6% έγινε 1%, νομίζω ότι θα είναι τραγικό λάθος. Για δεύτερη φορά να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι για μας το 6% πρέπει να είναι κόκκινη γραμμή. Και αν ο κύριος Κρέκας θέλει να βρει πόρους, ας το βρει από τη βιομηχανία, από τον ΕΛΑΠΕ ή από οπουδήποτε αλλού. Αυτό δεν είναι δικό μας πρόβλημα. Κύριε Δημαρχέ, θα ήθελα και ένα σχόλιο από εσάς που θα δουλέψουν και πάλι μονάδες του Αγίου Δημητρίου, όπως επίσης και κάποια ανενεργά λιγνητορυχεία, προκειμένου να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας. Δηλαδή, από τη μία ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοινώνει την απολιγνητοποίηση και από την άλλη έχουμε εφεδρεία και πάλι τις μονάδες και μπαίνει μπροστά το Ενεργειακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας για μια φορά ακόμα. Κυρία Μαρκοπούλου, ούτως ή άλλως, ξέρουμε λίγος πολύ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν κλείσει κάποιες μονάδες και ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν κλείσει και ήταν να κλείσουν και το ξέραμε εδώ και χρόνια οι μονάδες της Καρδιάς και του Αμυνταίου. Αυτές οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε λειτουργία, αυτές καλούνται να σηκώσουν το βάρος και ορθώς γίνεται αυτό και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν, για να καλύπτουν τη χώρα σε τέτοιου είδους ανάγκες. Είναι κρίσιμο προφανώς ότι σε αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ενεργειακή εφεδρεία και η ασφάλεια της χώρας. Από την άλλη, όμως, πρέπει να γνωρίσουμε και μία άλλη πραγματικότητα, ότι ζούμε πλέον μία εποχή, και όχι μόνο στη χώρα μας, πανευρωπαϊκά αλλά και παγκόσμια. Και σας καλώ να το δούμε λίγο με μια ευρύτερη διάσταση. Πηγαίνουμε πλέον σε μια πορεία ακριβής ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό είναι νομοτελειακό και νομίζω ότι η κουβέντα που πρέπει να γίνει είναι για το πώς θα διαχειριστούμε πλέον την αναγκαία μετάβαση. Η μετάβαση πρέπει να γίνει. Είναι σαφές ότι αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας και των τιμών της ενέργειας, θα πρέπει να γίνει μετάβαση πιο γρήγορα ίσως και από ό,τι σχεδιαζόταν, η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην αποθήκευση, προκειμένου να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις προκλήσεις στο ενεργειακό μείγμα, οι οποίες είναι πραγματικά τρομακτικές. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η κουβέντα. Είναι που αναθεώρησε το Εθνικό Σχέδιο Ενεργειακής Ενέργειας, Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή. Έχουμε μπροστά μας μία σειρά από προκλήσεις και αποφάσεις, όπου θα δούμε πού θα κάτσει μπύλια. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ζούμε σε μία μεταβατική κατάσταση, σε ένα μεταβατικό περιβάλλον, στο οποίο είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμοστούμε. Είναι προφανές ότι για τα επόμενα 1, 2, 3 χρόνια ο λιγνίτης και τα ορυκτά καύσιμα θα παίζουν έναν ρόλο. Αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, το επόμενο βήμα, μακροπρόθεσμα τουλάχιστον, θα πρέπει να δούμε το μέλλον μας μακριά από τα ορυκτά καύσιμα. Κύριε Ιωαννίδη, να σας ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και βέβαια καλά να πάει αυτή η πρωτοβουλία. Καλά να πάει αυτή η πρωτοβουλία προκειμένου να έρθουν περισσότερα χρήματα στην περιοχή που τα έχει ανάγκη. Να είστε καλά.